στα μεγαλούτσικο πάνω των 4 κιλών που ήρθε στον κόσμο. Η αλήθεια είναι μαθήματα ζωής αυτές τις μέρες. Έτσι, ναι. Η ζωή συνεχίζεται. Η ζωή συνεχίζεται. Λοιπόν, σας έχουμε καλέσει φυσικά για να ακούσουμε τις απόψεις και τις δικές σας, αλλά και της αξιωματικής αντιπολίτευσης για το χτεσινό πακέτο μέτρων. Αντιλαμβανόμαστε ότι η κριτική σας εστιάζει σε πολύ μεγάλο βαθμό στην στρατιές ήδη των πρώτων ανέργων, οι οποίοι έχουν αναπτυχθεί από τις αρχές του μήνα. Πράγματι, κοιτάξτε, η κυβέρνηση ανακοίνωσε χθες ένα πακέτο μέτρων ανακουφιστικό και αναμενόμενο. Θέλω να τα πω αυτά εξ αρχής, διότι αυτή την περίοδο η δικιά μας, ο δικός μας ρόλος δεν είναι να κάνουμε μια αντιπολίτευση βολική ή να προσπαθήσουμε να κερδοσκοπήσουμε πολιτικά από αυτή την πολύ μεγάλη κρίση της δημόσιας υγείας παγκοσμίως που υφίσταται, αλλά και την κρίση που περνάει η χώρα. Το πακέτο μέτρων όμως που ανακοινώθηκε χθες είναι εντελώς ανεπαρκές και πίσω από τις περιστάσεις. Έχω την αίσθηση ότι η κυβέρνηση ακόμη δεν έχει καταλάβει το μέγεθος της ύφεσης στο οποίο εισέρχεται η ελληνική οικονομία και η ελληνική κοινωνία. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, ήδη το επιβεβαίωσε και ο Υπουργός Εργασίας χθες, ήδη τον μήνα Μάρτιο έχουμε ένα αρνητικό ισοζύγιο στην αγορά εργασίας με απώλεια 40.000 θέσεων εργασίας. Προσοχή, το αρνητικό ισοζύγιο σημαίνει 40.000 θέσεις εργασίας λιγότερες από ό,τι οι προσλήψεις. Άρα οι απολύσεις είναι πολλαπλάσιες από τις 40.000. Και μάλιστα ήδη πριν μέσα ολοκληρωθεί ο μήνας, κυρία Χτσιόγλου, έτσι, μέσα σε 18 μέρες. Πριν ολοκληρωθεί ο μήνας. Μιλάμε για απολύσεις οι οποίες κατά πάσα πιθανότητα ξεπερνούν τις 100.000. Καταλαβαίνετε ότι βρισκόμαστε μπροστά σε ένα κύμα έκρηξης της ανεργίας. Αυτό το ζήτημα, αυτή η κατάσταση στην αγορά εργασίας και στην οικονομία δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί ούτε με επιμέρους επιδόματα ούτε με συστάσεις. Αυτό που κατά τη γνώμη μας χρειάζεται είναι πρώτα απ' όλα να νομοθετηθεί γενικευμένη απαγόρευση των απολύσεων, και στις επιχειρήσεις που κλείνουν με εντολή της κυβέρνησης και στις επιχειρήσεις που κλείνουν λόγω της δραματικής πτώσης του τζίρου τους. Χρειάζεται να καλυφθεί πλήρως το μισθολογικό κόστος από το κράτος, ώστε να μην επομισθεί αυτή τη διαφορά η επιχείρηση, η οποία προφανώς αυτή τη στιγμή έχει τεράστιο πρόβλημα επιβίωσης. Το κράτος λοιπόν να καλύψει πλήρως το μισθολογικό κόστος και να καταβληθούν οι μισθοί των εργαζομένων κανονικά. Κύριε Αξιόγλου, εδώ όμως προκύπτει το ερώτημα, αν υπάρχει δυνατότητα αυτή τη στιγμή από το κράτος να το κάνει αυτό. Αυτή η δυνατότητα υπάρχει. Γι' αυτό το ζήτημα, κατά τη γνώμη μου, είναι πρωτίστως πολιτικό και ζήτημα πολιτικής βούλησης. Δημοσιονομικά περιθώρια υπάρχουν. Πρώτα απ' όλα, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός είπε προχθές στο διάγγελμά του ότι ο στόχος του 3,5% πια δεν υφίσταται. Άρα, δεν πρέπει να έχουμε στο νου μας ότι το 2020 έχουμε στόχους δαπανών όπως αυτοί ήταν τα προηγούμενα χρόνια. Άρα, γιατί δεν πήρε αυτή την απόφαση η κυβέρνηση. Και το δεύτερο ζήτημα είναι ότι υπάρχει και η ρευστότητα. Δηλαδή, είναι εφικτό αυτό. Άρα, γιατί δεν έγινε. Ότι υπάρχουν και 37 δισεκατομμύρια που άφησε έτσι, ο ΣΥΡΙΖΑ παρακαταθήκη ακριβώς για την ύπαρξη κρίσεων. Αν δεν είναι τώρα αυτή μια τέτοια κρίση, πότε είναι? Γιατί έτσι δεν έχει πάρει τότε την απόφαση? Κατά τη γνώμη μου δεν υπάρχει πολιτική αυτή τη στιγμή βούληση και πυγμή για να αντιμετωπιστεί το ζήτημα. Εγώ θέλω να πιστεύω ότι αυτό εμείς από την πλευρά μας πάντως καλούμε την κυβέρνηση να πράξει αυτά τα δύο κομβικά, τις δύο κομβικές ενέργειες, δηλαδή την γενικευμένη απαγόρευση των απολύσεων και την πλήρη κάλυψη του μισθολογικού κόστους. Από την πλευρά μας προτείναμε ένα πακέτο μέτρων 5 δισεκατομμυρίων με μείωση του στόχου από το 3,5% στο 2% και εξαίρεση των δαπανών, των δαπανών για τον κορονοϊό ενώ από τους στόχους. Από ό,τι είπε ο κύριος Μητσοτάκης, ο στόχος δεν υφίσταται. Εγώ πιστεύω αυτό που λέει. Εφόσον δεν υφίσταται και εφόσον η ρευστότητα υπάρχει, έχουμε τη δυνατότητα ως χώρα να κάνουμε πολύ περισσότερα. Το 1% του ΑΕΠ που δαπανούμε σύμφωνα με τα χθεσινά μέτρα είναι το χαμηλότερο ποσό που δαπανάτε αυτή τη στιγμή στον κόσμο για την αντιμετώπιση του κορονοϊού. Βέβαια, πρέπει να πούμε πολύ λίγο και πρέπει να προλάβουμε. Βέβαια, πρέπει να πούμε, κυρία Αξιόγλου, ότι από την κυβέρνηση λένε ότι αυτή ήταν η πρώτη ανακοίνωση και ότι σταδιακά θα προχωράνε όσο προχωράει και το φαινόμενο, διατηρώντας και άλλα όπλα στη φαρέτρα. Καταλαβαίνω ότι το ποσό αντιλαμβάνομαι ότι και εγώ ότι είναι μεν μικρό. Ωστόσο, φοβάμαι ότι ούτε τα 5 δισεκατομμύρια τα οποία σας προτείνετε θα είναι αρκετά, δεδομένης ότι η κατάσταση ήδη εδώ κυβερνητικά, κεντρικά, λένε ότι θα κρατήσει το λιγότερο 2 μήνες. Το θέμα είναι η επόμενη μέρα πώς θα μας βρει, κυρία Αξιόλου. Και η αλήθεια είναι η δική σας εκτίμηση ποια είναι. Τι θα έχει γίνει σε εργασιακές σχέσεις, τι θα έχει γίνει σε επίπεδο οικονομίας και πώς μπορούμε όλο αυτό να το σώσουμε για να μην έχουμε περιπέτειες του πρόσφατου παρελθόντος.
Φοβάμαι ότι η λογική κάνουμε λίγα τώρα, βλέπουμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση και κάνουμε και άλλα αργότερα, είναι μια λάθος λογική. Αυτό που περιγράψατε δηλαδή, ότι φαίνεται ότι υιοθετεί η κυβέρνηση, είναι μια λάθος λογική. Από τη στιγμή που προβλέπουμε, ήδη έχουμε τα δεδομένα, σας είπα ότι έχει συμβεί το Μάρτιο. Έτσι. Το Μάρτιο δεν ήταν καν όλο το Μάρτιο τα μέτρα του κλεισίματος των επιχειρήσεων ενεργά. Δεν ήταν καν όλο το Μάρτιο η κατάσταση αυτή που είναι σήμερα. Αν ήδη το Μάρτιο η εικόνα μας για την ανεργία είναι αυτή και για τις απολύσεις είναι αυτή, καταλαβαίνετε πώς εξελίσσεται η κατάσταση. Η άποψή μας είναι ότι πρέπει τώρα, και αν δεν είναι ήδη αργά, τώρα να πάρεις το βασικό πακέτο των μέτρων, τώρα να καλύψεις δηλαδή με οριζόντια μέτρα και την οικονομία και την αγορά εργασίας, για να προλάβεις τις συνέπειες, για να μην βρεθούμε μπροστά δηλαδή σε ένα τεράστιο κύμα και πάλι έκρηξη της ανεργίας. Δεν έχουμε το περιθώριο και την πολυτέλεια ως χώρα. Ήδη η ανεργία μας ήταν πολύ υψηλή. Κάναμε πολύ μεγάλη προσπάθεια για να μειωθεί τα τελευταία χρόνια. Θα βλέπατε... Η πραγματικότητα στις επιχειρήσεις, γιατί μιλάμε λίγο από μακροοικονομικά, αλλά υπάρχει και μια πραγματικότητα των εκατοντάδων χιλιάδων εργαζομένων. Έτσι. Αυτή τη στιγμή η πραγματικότητα είναι και ότι μικρών επιχειρηματιών. Και μικρών και μεσαίων και μεγάλων. Και λένε στους εργαζόμενούς τους, εγώ ξέρω αλυσίδες που φτάνουν καταγγελίες κάθε μέρα, λένε στους εργαζόμενούς τους, όσες μέρες λείψετε τώρα, επί που κλείνουμε, συμψηφίσετε με τις τακτικές σας άδειες. Άρα, κατά πάσα πιθανότητα, θα δούμε ότι το 2020 κανένας εργαζόμενος δεν θα μπορέσει να πάρει άδεια. Η αλήθεια είναι ότι και σε εμάς έρχονται τέτοιες καταγγελίες και ότι τους δίνουν ρεπό. Δεν υπάρχει καμία ρύθμιση για ευπαθείς ομάδες εργαζομένων. Δηλαδή, εργαζόμενος με υποκείμενο νόσημα, καρδιακό, καρδιοπάθεια, διαβήτης κτλ., πηγαίνει κανονικά στη δουλειά του. Δεν υπάρχει πρόβλεψη για ειδική άδεια. Αυτή τη στιγμή δηλαδή εγώ και άλλοι υγιείς άνθρωποι κάθονται στο σπίτι για να μην έρθει σε κίνδυνο η υγεία ευπαθών ομάδων και αυτοί οι άνθρωποι που έχουν υποκείμενα νοσήματα είναι υποχρεωμένοι να πηγαίνουν στη δουλειά τους. Νομίζω ότι είναι σημαντικές οι παρατηρήσεις σας. Υπάρχουν πάρα πολύ σοβαρά θέματα αυτά τα που πρέπει να ρυθμιστούν και αυτά ιδίως τα τελευταία δεν είναι οικονομικά. Πρέπει να μπουν άμεσα με ευθείες ρυθμίσεις και οι εποχιακά εργαζόμενοι δεν έχουν καλυφθεί καθόλου. Άνθρωποι οι οποίοι προγραμμάτιζαν να εργαστούν σε ξενοδοχεία σε λιγότερο από 15 Έχετε μέρες δίκιο. Από σήμερα και δεχόμαστε επίσης πολλά ερωτήματα. Ευχαριστούμε κυρία Αξιόγλου και για την αμεσότητα αλλά κυρίως για οι παρατηρήσεις. Εγώ θεωρώ ότι βοηθούν στο γόνιμο διάλογο και αυτός ο διάλογος πρέπει να συνεχίσει να γίνεται. Η αντιπολίτευση εξωματική πρέπει να συνεχίσει να κάνει τη δουλειά της και εμείς εδώ στο Μέγκα θα σεβόμαστε και θα παρακολουθούμε τις απόψεις σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ κυρία Αξιόγλου. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Επιστρέφουμε μετά τις διαφημίσεις και νομίζω ότι έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε κάποιες ιδέες.